Κοιτάξτε, θεωρώ πως είναι μια πραγματικά ιστορική στιγμή. Το κέντρο του ΟΣΑ είναι μια πάρα πολύ σημαντική και σπουδαία υπόθεση για την Ελλάδα. Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών έχει επιφορτιστεί με την ευθύνη, αν θέλετε, του να οργανώσει εδώ στα Χανιά, σε αυτή την πανέμορφη πόλη, ένα πάρα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό, περιφερειακό και αργότερα γιατί όχι παγκόσμιο συνέδριο για τα θέματα των πληθυσμών. Τα θέματα είναι τα πιο σημαντικά τα οποία απασχολούν τις κοινωνίες σήμερα και θεωρούμε πως το συνέδριο το οποίο μαζί με τον Δήμο και μαζί με την Περιφέρεια έχουμε την εντύπωση πως θα βοηθήσει πάρα πολύ τις σκέψεις και τις λύσεις για αυτό το πάρα πολύ μεγάλο θέμα των μετακινήσεων των πληθυσμών και θεωρώ πως θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν σαν Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών να μπορέσουμε να επιτύχει να φέρουμε κόσμο από την Αφρική, από την Ισαντοβή, από την Ευρώπη, από την Περιφέρεια για να μπορέσουμε να στήσουμε πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη τύχη. Γνωρίζετε πότε θα έχουμε την επόμενη δράση του κέντρου του ΟΣΑ στα Χανιά? Κοιτάξτε, σήμερα ουσιαστικά το σημερινό συνέδριο σηματοδοτεί και την έναρξη λειτουργίας του κατά κάποιο τρόπο. Για μένα, βέβαια, είναι η ίδρυση του κέντρου σήμερα εδώ. Είναι μια απειλητική εκδήλωση που πραγματοποιείται με την έννοια μια συζήτηση δίωρη η οποία θα ακολουθήσει. Εμείς αυτό που έχουμε στο μυαλό μας και νομίζω πως θα έχει και ο ΣΑΣ στο μυαλό του είναι να φτιάξουμε ένα πολύ μεγάλο συνέδριο στα Χανιά, στο οποίο θα έρθουν διεθνείς ομιλητές από όλο τον κόσμο για να μπορέσουμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα κρίσιμα θέματα της μετανάστευσης και της μετακίνησης των πληθυσμών. Τώρα θα μου πείτε πότε γίνεται αυτό. Η δικιά μου η εκτίμηση είναι ότι μέσα στο 24 πρέπει να στήσουμε οπωσδήποτε την πρώτη αυτή προσπάθεια. Αν θα είναι Ιούνιος, αν θα είναι Σεπτέμβριος, αφήστε μας λίγα για να το σκεφτούμε. Γιατί έχουμε μπροστά μας το μεγάλο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών σε ένα μήνα περίπου, στους Δελφούς, το οποίο φέρνουμε και 3.000 συνέδρους, οι περισσότεροι από την Ευρώπη. Οπότε φέρνουμε λιγάκι να κουράσουμε την κούραση από αυτή τη μεγάλη εκδήλωση του Απριλίου και στη συνέχεια να δούμε πώς θα σχεδιάσουμε αυτή την πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση εδώ στα Χανιά.